Η Nokia παρουσιάζει τον Lumia 520, είναι το πιο οικονομικό Windows Phone 8 smartphone της Nokia, αρκετά στυλάτο, το βλέπουμε εδώ πέρα, στο άσπρο χρώμα, κυκλοφορεί συνολικά σε 4 χρώματα, μας αρέσει αρκετά. Μας αρέσει αρκετά και η τιμή του. Όταν θα κυκλοφορήσει μέσα στο πρώτο τρίμηνο θα κοστίζει 139 ευρώ χωρίς τους φόρους. Πιστεύουμε δεν πρόκειται να ξεπεράσει τα 200 ευρώ. Αρκετά καλή πρόταση. Το υλικό βέβαια πλαστικό, αλλά δεν έχει αυτή την αίσθηση της γόμας που συνήθως έχουμε σε πολλά smartphones. Η οθόνη 4 ιντσών εσωτερικά, διπύρινος επεξεργαστής στο 1 GHz. Ενώ εσωτερικά υπάρχει και 8 GB αποθηκευτικός χώρος με δυνατότητα επέκτασής της σε επιπλέον 64 GB μέσω microSD θύρας. Πίσω, κάμερα 5 MP, η οποία μέσω των προγραμμάτων που δίνει η Nokia στην πλατφόρμα μπορεί να κάνει CinemaGraph, φωτογραφίες, SmartShot. Έχει αρκετές εφαρμογές, το Photo Beamer, οι πανοραμικές φωτογραφίες, αρκετές εφαρμογές που έχουν σχέση με φωτογραφίες, ενώ υποστηρίζει πλέον και τη σουίτα HERE με τρεις εφαρμογές για απλοήγηση, όπως για το Drive, δωρεάν χάρτες, χωρίς ανάγκη ύπαρξης ίντερνετ, το HERE Transit για τα μεταφορικά μέσα, δεν δουλεύει σε όλες τις χώρες, και άλλο ένα, το HERE Maps, το οποίο δεν το βλέπουμε εδώ. Η οθόνη δεν μας εντυπωσιάζει βέβαια, τα χρώματα είναι λίγο ξεχωρισμένα, αλλά σαν smartphone που τρέχει Windows Phone 8, ξέρουμε ότι διαθέτει αυτή την έξυπνη αρχική οθόνη με τα μικρά tiles, τα οποία παρουσιάζουν πληροφορίες δυναμικές σχετικά με επαφές μας, με εφαρμογές που έχουμε εγκατεστημένες. Το δούμε λίγο ακόμα και μια φορά πίσω. Αρκετά όμορφο. Και όπως είπαμε, είναι το πιο οικονομικό smartphone, Windows Phone 8, της Nokia. Αναμένεται να κυκλοφορήσει κανονικά στην Ευρώπη. HERE Maps. Θα δούμε. Αν και δεν έχουμε καλό ίντερνετ εδώ πέρα, μάλλον δεν έχουμε καθόλου ίντερνετ. Αλλά ευτυχώς φόρτωσε. Η ταχύτητα του σε κάποια σημεία, σε κάποιες εφαρμογές είδαμε είναι, δεν είναι τόσο άμεση η φόρτωση όπως έχουμε συνηθίσει σε κάποια άλλα. Πάντως όλες αυτές οι εφαρμογές δίνουν επιπρόσθετη αξία στην συσκευή και γενικά στη σειρά του Lumia, της Nokia, και την διαφοροποιεί σημαντικά από άλλες εταιρείες που βγάζουν smartphones με το ίδιο λειτουργικό σύστημα. Αυτό είναι το Nokia Lumia 520, το οποίο παρουσιάζει η Nokia εδώ στην Βαρκελόνη.